Καλημέρα σας. Σήμερα είναι Παρασκευή και σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι στα αγγλικά που λέγεται face saving technique. Προσέξτε, είναι face saving, δεν είναι face shaving. It's one thing, it's another thing. Οπότε λοιπόν πάμε να πούμε για το face saving technique. Δηλαδή, how do we save face? Okay. Καταρχάς, τι σημαίνει αυτή η έκφραση. To save face σημαίνει να γλιτώσω το πρόσωπό μου. Δηλαδή, να μην βρεθώ στη θέση να πω κάτι και να με φέρω σε δύσκολη θέση. Ή να πει κάποιος άλλος κάτι και εγώ να μην μπορέσω να απαντήσω. Οπότε, λοιπόν, αυτό συμβαίνει, ας πούμε, όταν χάνω ένα argument, που τι έχουμε πει ότι λέμε όταν χάνουμε ένα argument. Όσοι δεν το έχετε δει, πρέπει να βρείτε το προηγούμενο βιντεάκι που είναι και πάρα πολύ short και μπορείτε να το δείτε. Λοιπόν, οπότε λοιπόν, όταν είναι να χάσουμε ένα argument, πώς θα το... We don't want to lose face, ουσιαστικά δεν θέλουμε να χάσουμε το πρόσωπό μας. Προσπαθούμε να save face, προσπαθούμε να σώσουμε το πρόσωπό μας. Άρα λοιπόν, κάποιος μπορεί εκεί πέρα να παλεύει στα κύματα για να βγει, όπως στο τέλος να αποδειχθεί ότι έχει δίκιο. Εντάξει, οκ. Okay. Έχουμε πει πώς θα διαχειριζόμαστε αυτά, αλλά ταυτόχρονα αυτό είναι κάτι που απαιτεί και από την πλευρά του συνομιλητή μας τη διάθεση να μην θέλει να μας εξευτελίσει. Δηλαδή, να μην θέλει ούτε ο συνομιλητή σου, είτε κάνετε διάλογο, είτε είναι κάποιος συνδετημόνος σε ένα τραπέζι ή οτιδήποτε, να μην θέλει και ο άλλος να σε κάνει να εσύ να lose face. Okay. Γιατί τότε, παιδιά, εντάξει, αυτό και να συμβεί, ο καθένας χαρακτηρίζει τον εαυτό του. Και εσείς με το να κρατήσετε την στάση σας, δηλαδή και να μην απαντήσετε και να δεχτείτε ότι ναι, οκ, okay, έχεις δίκιο, ναι, μπράβο, και I told you so. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για να κάνεις τον άλλον to lose face, να το προκαλέσει τον άλλον. So you tell them, I told you so. So I'm better than you. You're worse than me. Okay. Λοιπόν, ένα άλλο παράδειγμα για το saving face and losing face είναι ότι πηγαίνεις τώρα σε ένα σπίτι, είσαι καλεσμένος και σε ρωτάνε Can I get you something? Και εσύ τώρα θα πεις, σε ρωτάνε, δηλαδή μπορώ να σου φέρω κάτι? Can I get you something to drink? Και εσύ τώρα λες, τι να ζητήσω? Αν ζητήσω, ας πούμε, οπότε τι θα πεις νερό, γιατί δεν μπορούν να σου πούνε δεν έχουμε νερό, αλλά για φανταστείτε να πας εκεί πέρα για να πεις, θα ήθελα μία λεμονάδα. Εν τω μεταξύ, Αθήνα, Θεσσαλονίκη έχουμε μία διαφορά με το λεμονάδα και λεμονίτα. Αυτό πρέπει να το βρούμε, ας το βρούμε στα σχόλια, χρησιμοποιώντας τεχνικές face saving. Λοιπόν, οπότε ζητάς εσύ μια λεμονάδα γιατί πεθύμιζες μια λεμονάδα ή γιατί σπίτι σου έχεις ένα κυβόντιο από αυτές και θεωρείς ότι όλοι θα έχουν. Και εκείνη τη στιγμή ο άλλος, ο host, αυτός που ο οικοδεσπότης, θα νιώσει άσχημα και θα πει, θα νιώσει άσχημα, εντάξει, αν μπορεί να έρθει σε δύσκολη θέση και να πει I'm afraid we don't have any ή we just ran out. Can I get you something else? Μπορώ να σου φέρω κάτι άλλο. Και εσύ πάλι, ή τέλος πάντων να. Γιατί τώρα αυτό μπορεί να απευθύνεται μόνο σε μια πολύ συγκεκριμένη μερίδα ανθρώπων, σε αυτήν την μερίδα που ανήκω κι εγώ. Λοιπόν, οπότε και εσύ μετά, δηλαδή κι εγώ, θα πούμε, όχι, όχι. Βασικά και η λεμονάδα, έχω σκάσει. Δεν έπρεπε, άστο. Έχουν και συντηρητικά μέσα ένα ποτήρι νερό. Για να το αποφύγουμε λοιπόν αυτό, και από τη μία πλευρά και από την άλλη, τι θα πρέπει να πούμε. Στο Can I get you something to drink? Θα πούμε We've got this, we've got that. I think there's a little bit. I think there's some wine left. Some white wine left. Θα πεις κάτι τέτοιο. Θα δώσεις τον άλλο τις λεπτομέρειες για να αποφασίσει. Για να μην έρθεις ούτε σε δύσκολη θέση ούτε ο άλλος. Και εσύ όταν είσαι ο άλλος, δηλαδή ο guest, θα πεις ας πούμε στα ελληνικά θα έλεγα τι έχει το μαγαζί. Αν ένιωθα έτσι λίγο, βασικά δεν ξέρω, και 5 λεπτά δεν ξέρω, τι έχει το μαγαζί. σε μαμά, ας πούμε, φίλης μου, δεν θα έλεγα τι έχει το μαγαζί. Θα έλεγα ένα ποτήρι νερό. Οπότε ζητάς το πιο βασικό για να είσαι εντάξει. Λοιπόν, για να μην φέρεις κανένα σε δύσκολη θέση. Και θα σου πούνε μετά, γιατί στην Ελλάδα είσαι, θα σου πει νερό. Καλή, εδώ έχουμε τόσα πράγματα. Έχουμε λεμονάδα, έχουμε λεμονίτα, έχουμε πορτοκαλάδα, έχουμε πορτοκαλίτα, έχουμε τα πάντα. Θα σου φέρουμε και κάτι άλλο. Δεν γίνεται, θα πιείς. Θα πιείς και θα φας κιόλας. Λοιπόν, οπότε
Εντάξει, εξελίσσεται. Λοιπόν, τώρα. Αυτό για ποιο λόγο σας το λέω. Θα μου πεις, η Νέα μας έχεις πει πολύ λίγα πράγματα στα αγγλικά αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εγώ σας τα λέω αυτά στα ελληνικά, γιατί πρώτα πρέπει να καταλάβουμε το concept στα ελληνικά. Και πρέπει να καταλάβουμε το concept στα ελληνικά για να αρχίσουμε σιγά σιγά να το μεταφέρουμε. Δηλαδή, δεν μπορείς να πάρεις. Εγώ τώρα, άμα σας έλεγα εγώ στο face saving technique, λέμε αυτό, τι θα σας έλεγα, θα σας έλεγα 5 εκφράσεις. Δεν υπάρχουν και 5 συγκεκριμένες εκφράσεις. Είναι το concept το οποίο πρέπει να καταλάβετε. Είναι δηλαδή να μπεις στην ιδέα του να είσαι, να κάνεις face saving. Και παιδιά, αυτό είναι στην ουσία του, δηλαδή το face saving technique είναι στο DNA του θέμα ευγένειας. Ευγένειας και σεβασμού. Σεβασμού προς τον άλλον άνθρωπο. Αξιοπρέπειες. Καλά, τώρα ίσως το τραβάω εγώ, αλλά εντάξει, εγώ είμαι και λίγο snowflake, οπότε μ' αρέσουν, ρε παιδάκι μου, έτσι κάποιοι έτσι πολύ λεπτοκαμωμένοι τρόποι. Λεπτοκαμωμένοι τρόποι. Τέλος πάντων, πολύ λεπτοί τρόποι. Λεπτοκαμωμένοι, δεν ξέρω, αυτό σχεδίασα. Λοιπόν, οπότε, ένα άλλο πάλι πολύ αγαπημένο θέμα με το οποίο μπορείτε να κάνετε practice, ενώ γιατί προσπαθώ τώρα να σας επιστήσω την προσοχή σε διάφορες, σε διαφορετικές περιπτώσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσετε εσείς αυτό. Άρα λοιπόν, μια άλλη περίπτωση είναι όταν κάποιος παρουσιάζει. Όταν λοιπόν κάποιος κάνει μια παρουσίαση, εκ των πραγμάτων, το νούμερο ένα πράγμα που έχει στο μυαλό του είναι how to save face. Πώς λοιπόν εγώ θα πω κάτι και θα το πω σε τόσο κόσμο, ας πούμε, στην εταιρεία μου, στο... δεν ξέρω, τέλος πάντων, στην τάξη μου, με καθηγητής. Πώς το πω, γενικά, ό,τι λέμε, ακόμη και εγώ όταν κάνω το βιντεάκι, πώς μιλάς σε τόσο μεγάλο, σε ένα κόσμο, σε κόσμο. Και έχεις πάντα μέσα σου αυτό το πράγμα. Εγώ το έχω ξεπεράσει τώρα, μην στενοχωριέστε. Εγώ έχω περάσει διάφορα, λοιπόν. Εγώ τα έχω ξεπεράσει αυτά πριν ξεκινήσω το Instagram. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Κάποιος λοιπόν που παρουσιάζει, έχει στο μυαλό του ότι μπορεί να μου πούνε κτλ. Λοιπόν, κάποιος λοιπόν που κάνει την παρουσίαση, κάποιος από κάτω θα του πει that's wrong. Θυμάστε που μου τα είχαν πει εμένα στην αγγλική φιλολογία. Γύρισε ένα και ένα κορίτσι και είπανε that's wrong. Και σας έχω πει αυτά, άμα δεν το έχετε δει, πήγαινε να δείτε το βιντεάκι. Πώς θα κάνουμε μία ερώτηση σε μία παρουσίαση, γιατί εγώ πολλές φορές έχω βρεθεί στη θέση της παρουσιάστριας, οπότε λοιπόν και στο μεταπτυχιακό που έκανα την παρουσίαση και δεν προλάβαινα να τελειώσω, από κάτω γινόταν χαμός. Δηλαδή, πρώτα πρέπει να σέβεσαι τον άλλον. Όταν παρουσιάζει, πρέπει να τον αφήσει να παρουσιάσει. Ό,τι και να έχει πει, άφησε τον κακομύρη να τελειώσει. Ό,τι τρέλα και να έχει πει, γιατί για να σου πω κάτι, αν ήταν τρελός και έλεγε πράγματα τρελά, θα τον σεβόσουνα. Αυτόν που θες να τον σταματήσεις, να του κόψεις τη φορά ή πάνω που πάει να πετάξει εσύ να τον σταματήσεις, κάτι είδες εκεί πέρα. Οπότε βρες το και λίγο με τον εαυτό σου καμιά φορά, ότι τύπου γιατί εμένα μου ξύπνησε μέσα μου αυτό το συνέστημα. Γιατί αυτόν τον άνθρωπο πάω να τον σταματήσω. Τον τρελό δεν θα τον σταματούσες. Λοιπόν, αν έλεγε βλακές θα έλεγε εντάξει. Okay. Λοιπόν, παρουσιάζει λοιπόν ένας άνθρωπος. Είναι ήδη εκτεθειμένος. Όταν εσύ θέλεις από κάτω να κάνεις μια ερώτηση, παιδιά, την πιο απλή ερώτηση να θέλετε να κάνετε, ο άνθρωπος που είναι πάνω, επειδή είναι αγχωμένος, το δέχεται, σφίγγει το στομάχι του. Δηλαδή το νιώθει σαν επίθεση. Οπότε, το θέμα δεν είναι να τον κάνεις να νιώσει ότι βρίσκεται, ότι δέχεται επίθεση. Πρέπει να τον κάνεις να νιώσει άνετα. Γιατί έχει κάνει δουλειά για αυτήν την... για αυτή την παρουσίαση. Έχει καθίσει και έχει προετοιμάσει πράγματα, έχει ψάξει αυτά που είπε, έχει ψάξει αυτά που δεν είπε, έχει ψάξει τα πάντα. Οπότε λοιπόν, όταν θα θέλεις να κάνεις μια ερώτηση, για μένα θα πρέπει να σηκώσεις το χέρι σου, αφού τελειώσει, ή αν κάνει αυτός invite σχόλια και πει θέλετε μέχρι εδώ, θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση. Λοιπόν, και να πεις, ακόμη και να ήταν ο καλύτερος, έτσι, και να λες εσύ αυτός ο άνθρωπος δεν έχει πρόβλημα. Ρε παιδάκι μου είναι πολύ άνετος. Ακόμη και έτσι, όταν θα ρωτήσει, έχετε κάποιες απορίες, θα σηκώσετε το χέρι σας και πριν πείτε την απορία σας, θα πείτε, εξαιρετική παρουσίαση. Ή, this is a very exciting presentation and thank you very much for the amount of work you've put in and for the enthusiasm in which you have been presenting for the past 1.5 hours. Okay? Οπότε λοιπόν θα του πείτε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, έχεις κάνει μια εξαιρετική δουλειά και μέχρι τώρα είναι όλο αυτό είναι πάρα πολύ ενθουσιαστικό. Λοιπόν, όλο αυτό είναι λοιπόν πολύ exciting. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μετά θέλεις να ρωτήσεις κάτι. Όταν θα μπορείς να πεις ένα πράγμα που εγώ δεν κατάλαβα ήταν αυτό. Οπότε λοιπόν κοιτάξτε να δείτε, αυτό έχει διάφορα, ας πούμε,
διάφορα μεγέθη ευγενίας, ας το πω έτσι. Ας πούμε, εγώ θα το ένα είναι να πεις «Δεν κατάλαβα αυτό» και okay, cool. Το «Δεν κατάλαβα» μπορεί να σημαίνει ότι εγώ δεν κατάλαβα, το δεύτερο μπορεί να σημαίνει ότι εσύ δεν εξήγησες καλά. Οπότε, εμείς που δεν έχουμε πρόβλημα με το πώς βλέπουμε τον εαυτό μας και πώς μας βλέπουν οι άλλοι και τέλος πάντων ξέρουμε τι μας γίνεται και έχουμε αυτοπεποίθηση, δεν μας πειράζει να το πάρουμε πάνω μας και να πούμε «Ξέρεις κάτι, τα έχεις εξηγήσει όλα τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου κτλ. Εγώ, θες επειδή είμαι μεγάλη γυναίκα, δεν ξέρω, μήπως αφαιρέθηκα και λίγο. Θα ήθελα, αν γίνεται και αν συμφωνείτε και όλοι λοιπόν, και είναι και κάτι εύκολο έτσι να μας το πεις τώρα, αν μπορούσες να πεις ένα-δυο πράγματα παραπάνω για αυτό το πράγμα. Εγώ δεν το κατάλαβα. Αν βέβαια αυτό είναι και η σκέψη κάποιου άλλου ή τέλος πάντων αν κρίνεις ότι τώρα τέτοιο ή να σε ρωτήσω να μου το πεις στο τέλος της παρουσίας σας. Κάτι τέτοιο. Το λες λοιπόν αυτό. Και το λες με, να κάνεις, κάνοντας, ας πούμε, προσπαθώντας να τους κάνεις όλους να νιώσουν άνετα. Αν θεωρείς ότι αυτό που γίνεται, αυτό που είπε, ότι μπορεί τον ίδιο να τον κρατάει, πεις, δηλαδή ότι έχει κάτι να δώσει και απλά δεν το κατάλαβε ότι πρέπει να το αναπτύξει περισσότερο. Δηλαδή έχεις πιάσει και τον παλμό του δωματίου. Όλα αυτά περνάνε στο μυαλό μου, περνάνε από το μυαλό μου κάθε φορά που βρίσκομαι έξω, για να καταλάβετε. Λοιπόν, οπότε λοιπόν, αν ήταν κάτι μόνο για μένα, δεν θα ρωτούσα κάτι μόνο για μένα. Θα πήγαινα στο τέλος και θα έλεγα, ξέρεις τι, αυτό που δεν κατάλαβα ήταν αυτό. Πιστεύεις ότι μπορείς να με βοηθήσεις με αυτό το πράγμα. Αν όμως λέω, κοίταξε να δεις, λέω, ρε φίλε, τι ωραία που τα είπε όλα, και τώρα αυτό το πράγμα, αν μας το είχε πει λίγο καλύτερα, τους βλέπω. Εγώ όλους τους δικούς μου τώρα εδώ πέρα στην εταιρεία, είναι όλοι κοιτάζουν σαν μπούφι. Και να του δώσεις την μπάσα για να το εξηγήσει καλύτερα. Και ταυτόχρονα να δημιουργήσεις ένα θετικό κλίμα για να γίνει αυτή η ανάπτυξη. Οπότε λοιπόν. Αυτό ήθελα να σας πω σε πρώτη φάση για το face saving technique. Θέλω να αρχίσετε να το παρατηρείτε τώρα στον κόσμο γύρω σας και στη δική σας ζωή, γίνεται συνέχεια. Να αρχίσετε να το υιοθετείτε, προφανώς έχουμε όλοι οι δικούς μας μηχανισμούς face saving. Δεν ξέρω αν έχουμε και κάτι αντίστοιχο στα ελληνικά, εγώ στα αγγλικά το έμαθα. Στην αγγλική φιλολογία, εδώ στην Ελλάδα, λοιπόν, στα πανεπιστήμια μας, να τα λέμε και αυτά παιδιά, γιατί μόνο γκρινιάζουμε για τα πανεπιστήμια μας, οπότε να το πούμε και το καλό. Αυτά. Οπότε, σας το αφήνω αυτό, να αρχίσει να γίνεται nurture μέσα στο μυαλό σας και επανέρχομαι με το face saving technique, γιατί ήταν ένα θέμα που ήθελα να το κάνω πάρα πολύ καιρό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που το έκανα επιτέλους. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο!